Τρίτη σήμερα μέρος τέταρτο. Το προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για αγροτικά, για πληρωμές. Ζεστό χρήμα γιατί αυτό καίει τον κόσμο. Αγρότες και εκνοτρόφους. Πασχαλινός Μποναμάς, παρακαλώ. Πασχαλινός Μποναμάς, συνολικό πακέτο 720 εκατομμύρια ευρώ. Άντε καλέ, πολλά είναι. Πολλά είναι. Να ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας. Μύρωνας Χιλετζάκης μαζί μας, πρόεδρος μικρών συνεταιρισμών της ΕΦΕΑΣ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολλά χρήματα είναι αυτά. Αυτά είναι που μας προστούσαν. Τα χρήματα είναι καλά. Και είναι καλά γιατί οι τσέπες των παραγωγών είναι άδειες. Βέβαια. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη χώρα μας και ειδικά τις παραδοσιακές καλλιέργειες όπως είναι οι διαντρώδεις καλλιέργειες και τα πυρηνόκαρπα. Και αυτά τα χρήματα θα ζεστάνουν το πασχαλινό τραπέζι. Όντως, τα χρήματα φτάνουν περίπου στα 720 εκατομμύρια ευρώ, πολύ σωστά. Θα γίνουν τρεις πληρωμές. Αυτές οι τρεις πληρωμές είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, που είναι 245 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τι σημαίνει συνδεδεμένη ενίσχυση? Κάποια προϊόντα έχουν συνδεθεί με μία έξτρα ενίσχυση, όπως είναι η σταφίδα, η κορινθιακή, όπως είναι το γάλα των χτινοτρόφων, δηλαδή οι χτινοτρόφοι μας. Αν πιάσουν ένα παραγωγικό στόχο με κάποιες ποσότητες γάλακτος, παίρνουν μία ενίσχυση. Mm-hmm. Έχουμε τα πορτακάλια που πάνε σε χυμοποιία, παράδειγμα, και αυτά πάνε σε συνδεδεμένη ενίσχυση. Είναι πάρα πολλά προϊόντα και στα ψυχαντή. Αυτά αριθμούν τα 245 εκατομμύρια ευρώ σε χρήμα. Έχουμε τα 425 εκατομμύρια ευρώ που είναι τα οικοσχήμ, το περιβόητο, τα οικολογικά, ο αντικαταστάτης του πρασινίσματος που έχει γίνει αυτό το θέμα τον τελευταίο καιρό, που προσπαθούμε να το διορθώσουμε μέσα από τις Βρυξέλλες με παρεμβάσεις, και τη Δευτέρα το πρωί πάλι οι χώρες δηλαδή του Νότου ξανασυζητάνε το θέμα αυτό και άλλα θέματα, για να δούμε πώς θα τα απλοποιήσουμε λίγο αυτό, τη γραφειοκρατία που έχουμε. Κύριε Χιλετζάκη, τα συζητάνε, αλλά σε τι, σε καλό οικοδομητικό κλίμα? Σε πολύ κλίμα. Καλό επίπεδο, ήδη είμαστε κερδισμένοι σε πάρα πολλά θέματα. Η ψήφιση πριν από δύο μέρες συγκεκριμένα είχε με 425 ευρωβουλευτές ψηφίσανε υπέρ να γίνει η αλλαγή της ΚΑΠ. Μπράβο. 130 ψηφίσανε όχι και 33 απουσιάζανε. Το κάθε κόμμα και ο κάθε ευρωβουλευτής παίρνει την ευθύνη του λόγου του πλέον. Είναι αποτυπωμένα στο χαρτί. Περιμένουμε να καθαρογραφτεί αυτή η περιβόητη απόφαση μετά το Πάσχα, θεωρώ. Και να δούμε και τι θα κάνουμε με τη νέα Ευρωβουλή, με τους νέους ευρωβουλευτές, μετά τις ευρωεκλογές, που πραγματικά στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα όλη η Ευρώπη αναστενάζει και έχουν πάρα πολλή δουλειά και πρέπει να σηκώσουν. Και μέσα από τη δικιά σας εκπομπή το λέω, για να μας ακούσουν όλοι αυτοί οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, νομίζω 30-31 κόμματα. 36 κόμμα, σαν τον πυρετό, 36. 36 κόμματα δώσανε συμμετοχή και πόσα άλλα δεν κοπήκανε. Και πρέπει να σηκώσουν μανίκια όλοι αυτοί, γιατί αν θέλουμε να τρώμε ασφαλείς αγροτικά προϊόντα και σωστά αγροτικά προϊόντα, πρέπει οι αποφάσεις που παίρνετε στις Βρυξέλλες να είναι σωστές. Οι υποψήφοι το έχουν αντιληφθεί αυτό, κύριε Χιλετζάκη? Βασικά υποψήφοι έρχονται, σας βρίσκουν, μιλάνε με τον πρωτογενή. Προεκλογικά έρχονται πάντα όλοι. Προεκλογικά έρχονται πάντα όλοι. Δεν είναι ότι δεν έρχονται. Από όλα τα κόμματα και έρχονται όλοι. Και μας ρωτάνε. Μετά εκλογικά είναι το θέμα. Μετά την εκλογή είναι το θέμα. Δεν είναι πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές είναι μια χαρά, έρχονται όλοι. Ενημερώνται πλήρης, μπαίνουν και στο πνεύμα. Επομένως, θα έχουμε τις τρεις πληρωμές. Και ποια είναι η τρίτη πληρωμή? Η τρίτη πληρωμή είναι τα περιβόητα 88 εκατομμύρια ευρώ που τα είχαμε συζητήσει και μέσα στη δικιά σας εκπομπή. Εδώ, τα είχαμε χάσει και τα ψάχναμε. Τα ψάχναμε, τα βρήκαμε στην πορεία και ήρθε η ώρα να πληρωθούν. Πότε θα πληρωθούν αυτά? Από σήμερα το βράδυ. Ευελπιστούμε. Πριν από λίγο μιλούσα με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δομοκού 5. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και υπηρεσιακοί. Και οι τεχνοκράτες και τα πολιτικά στελέχη ξημεροβραδιάζονται κυριολεκτικά στη Δομοκού 5 και τα υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι δείχνουν πραγματικά ένα υπερβάλλον ζήλο για να βγει η πληρωμή, για να ελέγξουν όσο περισσότερα αφημοί μπορούν. Ναι. Και όταν μιλάμε για έλεγχο αφημοί, μιλάμε για τα περιβόητα 16.500 αφημοί. Α, το γνωστό θέμα. Εδώ τα περισσότερα είναι από την Κρήτη, κύριε Χιλετζάκη. Ναι, τα περισσότερα από τα 16.500 είναι από την Κρήτη. Ελέγχονται και αυτά τα αφημοί. Το 14, από ό,τι έχω πληροφορίες, έχει κλείσει. Ναι. Φανταστείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι από το 14 δικαιωμένοι και από δικαστικές αρχές και απλήρωτοι.
Ακούτε, παιδιά. Από το 14. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω έχουμε πάει και πόσο δουλειά θέλουν. Αν κάποιοι έχουν παρατυπήσει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, και ότι αποφασίζει δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε υπέρ. Αλλά είναι αμαρτία έστω και ένας να υπάρχει νόμιμος και να μην πληρώνεται. Που δεν είναι ένας, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί, γιατί τα ευρήματα τα συζητάμε καθημερινά και βλέπουμε την εικόνα. Άρα έχουμε, περιμένουμε από δεσμεύσεις. Από δεσμεύσεις περιμένουμε. Εννοώ προσεχώς, δηλαδή μέσα σε πέντε μέρες. Θα γίνει η πληρωμή όμως το 23, δεν θα γίνει πρωτογενέστερων ετών. Δηλαδή, αν της κυρίας Καριωτάκη στο ΑΦΗΜΗ ήταν δεσμευμένο το 22 παράδειγμα και το 23 για τους ΣΥΠΣΗ λόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε από καταγγελία, είτε από διοικητικό έλεγχο, είτε από τηλεπισκοπικό έλεγχο, θα πληρωθεί το 23 και στην επόμενη πληρωμή, που ο ΟΠΕΚΕΠΕ τρέχει όλο το χρόνο πληρωμές, αλλά συζητάμε πάντα τις μεγάλες, θα πληρωθεί τα προγενέστερα έτη ή το προγενέστερο έτος. Τυχαίο το παράδειγμα, δεν θα πληρωθώ τίποτα. Σε το λέω, το ξέρετε. Μην έρθει για δανεικά. Εγώ θα αυτό. Οι εταιροεπαγγελματίες πραγματικά, κυρία Καριωτάκη, είναι αυτοί που δίνουν μια πιο ιδιαίτερη μάχη από τους κατά κύριο επαγγελμαγρότες, γιατί μέσα από το μηνιάτικό τους χρηματοδοτούν καλλιεργητικά όλο το χρόνο. Ακριβώς. Τις καλλιέργειες, και έχουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα, είναι το παράδειγμα της Κρήτης. Η Κρήτη παράγει το 1/3 του ελαιολάδου, βλέπω από ύστερα αλλιώς και αναστατώνομαι. Το 1/3 του ελαιολάδου παράγει η Κρήτη, και αυτό το 1/3 του ελαιολάδου αν έρχεται σε 130.000 τόνους το 2023-2022, λαμπρό παράδειγμα για την Κρήτη, με ένα εμπορικό ισοζύγιο πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι αγροτικές ενισχύσεις της Κρήτης, στο σύνολό τους, επί πρασίνισμα, όχι τώρα επί οικοσχήμ, ήταν στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάσου. Οι πληρωμές όμως δεν περιορίζονται μόνο στις τρεις πληρωμές που ανέφερα στα 720 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και πρέπει να ευχαριστήσουμε δημόσια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί πριν από μερικές μέρες το Υπουργείο μας, το Υπουργείο των Αγροτών, ενέκρινε και τιμή του στο συντοπίτη μας τον Υπουργό συν 41% πάνω στα σχέδια βελτίωσης. Δηλαδή ενισχυθήκανε με 125 εκατομμύρια ευρώ. Η Κρήτη μας έρχεται δεύτερη στον κατάλογο με 37 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι τα σχέδια βελτίωσης? Τα σχέδια βελτίωσης θεωρώ ότι είναι οι πιο έντιμες αγροτικές ενισχύσεις που παίρνει ένας παραγωγός. Δηλαδή, και γιατί το λέω έντιμες? Εσείς η αγροτική σας ενίσχυση μπορείτε να πάτε να πάρετε λίπασμα, μπορείτε όμως και να μην πάρετε λίπασμα, να πάρετε αυτοκίνητο. Με την επιδότηση. Κατά το παρελθόν γινόταν. Κατά το παρελθόν. Α, όταν μπαίνει πάλι και ο νέος αγρότης ή ο νέος κτηνοτρόφος. Εκεί να δεις τι γίνεται. Πάλι αυτοκίνητα παίρναμε. Ναι. Παράδειγμα, η Κρήτη πρώτο. Βέβαια. Ναι. Το υπόγειο. Τα λέμε δηλαδή, αν μην κρυβούμαστε πίσω από τα δάχτυλό μας. Γεμίσαν τα χωριά 4x4. Μπράβο. Ναι. Και ειδικά τώρα που είναι και δελεαστικό με τα 40 χιλιάρικα η πρώτη εγκατάσταση του νέου παραγωγού. Ένα παραπάνω. Γι' αυτό υπήρχαν και πάρα πολλοί επιλαχόντες που πάλι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ήταν νέος τότε υπουργός ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, πέρασε όλους τους επιλαχόντες όλη την Ελλάδα. Έρχεται πάλι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περνάει το σχέδιο βελτίωσης. Τι είναι το σχέδιο βελτίωσης? Κυρία Καριωτάκη, θέλετε να αναβαθμίσετε την περιουσία σας, την παραγωγή σας, την μηχανική σας καλλιέργεια και όλο το επιχειρηματικό κομμάτι που λέγεται αγροτιά? Ωραία. Θα μου καταθέσει ένα business plan, που αυτό λέγεται σχέδιο βελτίωσης. Ναι. Θα μου αποτυπώσει το χαρτί τι θέλεις να πάρεις. Θέλω να πάρω ένα αρμεχτικό, για να μην αρμέγω με τα χέρια, αλλά να αρμέγω όπως αρμέγει ο Ολλανδός, για να είμαι ανταγωνιστικός. Καταθέτεις το business plan, κόβεις το τιμολόγιο του αρμεχτικού και εφόσον έκοψες το τιμολόγιο του αρμεχτικού, θα πληρωθείς στην επιδότηση από 40% και μέχρι 80% τα χρήματα. Θέλω να πάρω ένα τρακτέρ, γιατί το τρακτέρ ήταν του παππού μου, ήταν του πατέρα μου. Τα δυστυχήματα στην Κρήτη με τα τρακτέρ είναι το ένα πίσω από το άλλο. Ναι. Θέλω να πάρω ένα καινούριο τρακτέρ, που αυτό το τρακτέρ το καινούριο θα μου ρίξει το κόστος παραγωγής. Πώς θα μου το ρίξει? Εκεί που έσκαβα με το παλιό τρακτέρ 30 στρέμματα τη μέρα, θα σκάβω 130, και θα προστατεύσει και την προσωπική μου ακεραιότητα, γιατί τα καινούργια τρακτέρ έχουν πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας. Φανταστείτε, όταν σηκωθείς από το κάθισμα, ακινητοποιείται. Ή όταν πάμε σε μία πλαγιά, ζει και χτυπάει ένα καμπανάκι, σου λέει: «Οπ, φίλε, που πας, ντιν, ντιν, ντιν». Και μόλις πάρει λίγη κλίση παραπάνω από το κανονικό, πάλι ξανασβήνει το τρακτέρ. Σου λέει: «Τι έκανες, σημείθηκες στο τιμόνι? Πού είναι το μυαλό σου? Είσαι στο TikTok?» Επομένως, τι γίνεται εδώ? Και σε προστατεύει για να μην ξεκινήσουν οι θούμες. Αυτά αφορούν τους κατ' επάγγελμα όμως. Αυτά αφορούν τους κατ' επάγγελμα αγρότες.
είναι τα σχέδια βελτίωσης, είναι αναπτυξιακά σχέδια που πραγματικά αυτός που παράγει και έχει στόχο να αυξήσει την παραγωγή του και να έχει και ένα σωστό εισόδημα, ένα αξιοπρεπέστατο να μπορεί να ζήσει, πρέπει να επενδύσει σε αυτά. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα τώρα. Ωραία. Για όλους μιλάμε... αυτούς που δεν είναι όμως κατ' επάγγελμα. Για την πλειοψηφία δηλαδή των αγροτών της Κρήτης. Ναι. Τι γίνεται, υπάρχουν. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν μέσα από συλλογικά σχήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τα συλλογικά σχήματα. Δηλαδή, μπορούμε, παράδειγμα, να έχουμε εμείς μια ομάδα παραγωγών, μια οργάνωση παραγωγών, ένα αγροτικό συνεταιρισμό από 10-15 άτομα να απαρτίζεται και να πάρει ο αγροτικό συνεταιρισμό ένα τρακτέρ. Mm. Η κυρία Καρζιωτάκη, παράδειγμα, τα έχουμε εσά σήμερα, γιατί φορά το πράσινο. Μου θυμίζετε τη Γεωργία σήμερα με το πράσινο, έτσι που σα βλέπω. Εγώ νόμιζα Παναθηναϊκό, σα θυμίζω. Εγώ δεν είμαι με τι ομάδε. Ήμουν μόνο γιούχτα, επειδή έχω διατελέσει πράγματα. Και αυτό πράσινο, δεν είναι. Πράσινο είναι και γιούχτα. Λοιπόν, παράδειγμα, ο επαγγελματίας μπορεί να συμμετάσχει σε ένα συλλογικό σχήμα. Uh-huh. Το συλλογικό σχήμα να πάρει ένα τρακτέρ, να πάρει έναν καταστροφέα, να πάρει ένα παρελκόμενο, που αυτό το παρελκόμενο θα μπορούν να το μοιράζονται τα μέλη και να καλλιεργούν. Γιατί κακά τα ψέματα. Πάμε και παίρνουμε ένα τρακτέρ 100 ύπους και έχω 5 μέρες να σκάψω. Ο όργος μετά το έχω και κοιμάται. Αν δεν το βάλω να ραντίσει, αν δεν το βάλω να κάνει άλλες εργασίες. Επομένως, αυτό το μηχάνημα έχει δυνατότητα όχι να σκάψει 5 μέρες, να σκάβει 55-155 μέρες. Oh. Επομένως, μέσα από τα συλλογικά σχήματα μπορεί ο επαγγελματίας να φτιάξει ένα business plan και να καταθέσει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, γιατί τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωζώνη είναι δύο. Είναι δύο οι πυλώνες. Ο πυλώνας 1 και ο πυλώνας 2. Στον πυλώνα 2 είναι όλα τα αναπτυξιακά, είναι τα λίντερ, ο αναπτυξιακός και όλα αυτά. Και στον πυλώνα 1 είναι οι άμεσες ενισχύσεις. Εκεί έρχεται το Υπουργείο και λέει στις 19 προτάσεις που αυτά συζητιούνται κάθε φορά. Έχουν γίνει 5 συνεδριάσεις μέχρι τώρα. Είναι η 5η αυτή που γίνεται τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Που συζητάνε και λένε ότι δεν απορροφήσαμε χρήματα από το δεύτερο πυλώνα. Γιατί δεν θέλαμε να. Κάναμε πολλά ελεουργία, κάναμε πολλά εινοποιία, κάναμε πολλά διάφορα πολλά. Περισσεύουν χρήματα για να μην τα χάσουμε, να γυρίσουν πίσω τα χρήματα, να μπορούμε από τον ένα πυλώνα να τα μεταφέρουμε στον άλλο. Πολύ σωστά. Παράδειγμα, τώρα με τα 20 χιμ έγινε μια υπερδέσμευση. Φτάσαμε περίπου στο 1,70 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, όλοι οι παραγωγοί δηλώσανε καλλιεργητικές δράσεις. Φανταστείτε ότι επί κυρίου Γιοργαντά, που ήταν τώρα και στην έκθεση που ήμουνα πριν από λίγο εκεί, και ο ένας υπουργός και ο άλλος, και ο παλιός και ο καινούριος, επί κυρίου Γιοργαντά βγήκε μια εγκύκλειος που έλεγε τι, ότι αν δεν απορροφηθούν τα χρήματα των 20 σχήμ, τα περιβόητα 425 εκατομμύρια ευρώ, θα γυρίσουν με μορφή βασικής ενίσχυσης στους παραγωγούς. Uh-huh. Όχι μόνο δεν απορροφηθήκαν, υπερδεσμευτήκαν. Έγινε υπερδέσμευση του κονδυλίου και φτάσαμε στο 1,70 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα κάθονται που μας βλέπουν, είμαι σίγουρος, οι υπαλλήλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να λύσουν την εξίσωση με ποιο τρόπο θα πληρωθούν αυτά τα 20 γιμ και να μην αδικήσουν ούτε ένα Έλληνα παραγωγό, είτε αυτός λέγεται ετεροπαγγελματίας, είτε κατά επάγγελμα αγρότης. Πότε θα μπουν τα 20 γιμ, γιατί με ρωτήσετε και ήρθε η ώρα να το πω. Τα 20 γιμ θα ξεκινήσουν να πιστώνονται μέσα στη μεγαλοβδομάδα και ευελπιστούμε, επειδή υπάρχει και το τραπεζικό βαλέρ και ξέρετε, δεν το κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι είναι. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πάρει το έργο της πρώην ΑΤΕ. Επομένως, η παραγωγή που θα δουν πρώτη τα χρήματα είναι η παραγωγή της Τράπεζας Πειραιώς και μετά που θα ολοκληρωθεί η πληρωμή από τους παραγωγούς της Τράπεζας Πειραιώς, θα πάνε στα υπόλοιπα τραπεζικά ίδρυματα. Υπάρχει τραπεζικό ίδρυμα που έχει μία μέρα βαλέρ και υπάρχει τραπεζικό ίδρυμα που έχει δύο μέρες βαλέρ. Ευελπιστώ ότι μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή όλου του συστήματος, δηλαδή με βαλέρ, με μία μέρα, με δύο μέρες κτλ. Απόψε ευελπιστώ ότι θα μπουν κάποια 20 σχήμ σιγά σιγά. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουν να μπαίνουν τα 20 σχήματα και βλέπουμε μέσα στη βδομάδα ποια θα είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Εδώ ο κόσμος, κύριε Χιλετζάκη, ρωτάει για τα 88 εκατομμύρια τα χαμένα, τα υπόλοιπα των ενισχύσεων. Και αυτά Μεγάλη Δευτέρα. Και αυτά τη Μεγαλοβδομάδα. Μεγαλοβδομάδα. Πάντως το θαύμα. Ρωτάει ο κόσμος γι' αυτό. Το θαύμα θα γίνει. Ναι. Θα μπουν τα χρήματα τη Μεγαλοβδομάδα. Ωραία, Μεγαλοβδομάδα καλύτερα. Είναι και προσωπική δέσμευση του Υπουργού. Θέλουμε όλοι που είμαστε εμπλεκόμενοι, και εγώ σαν θεσμικός συνεργάτης του Υπουργείου, θέλω να μπουν τα χρήματα για να κάνουν
ένα αξιοπρεπέστατο Πάσχα, όλη η παραγωγή. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως για τις ελιές που βλέπετε πίσω και αναστατώνεστε. Τι γίνεται, είμαστε σε φάση ανθοφορία, σωστά? Υπάρχει μια πλούσια ανθοφορία στο νησί. Αυτό τώρα θα μεταφραστεί σε καρποφορία μετά ή θα μείνουμε πάλι στην ανθοφορία? Θα σας πω, εγώ λόγω γιατί του καιρού... ερχόμαστε από μια πολύ κακή σεζόν. Ναι, το ξέρω. Ερχόμαστε από μια ακαρπία τελείως. Mm. Και η ακαρπία δεν ήταν μόνο στην Κρήτη, ήταν σε όλη την Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, παντού. Εγώ γυρίζω όλη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω από τις καινούργιες θέσεις. Όλη η Ελλάδα έχει ανθοφορία στην ελιά. Όλη. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στην Κόρυθο, έφυγα από την Κόρυθο, πήγα στην Πάτρα, κάθισα τρεις μέρες, περπάτησα από σε όλα τα ελαιοτόπια της περιοχής, η ίδια εικόνα με την Κρήτη. Υπάρχει μια πλούσια ανθοφορία στις ελιές που είναι περιποιημένες. Mm. Δηλαδή ο παραγωγός που πήγε, τις καθάρισε, τους έβαλε το λίπασμα κτλ. Είναι πλούσια η ανθοφορία. Υπάρχουν και κάποιες ελιές που είναι εγκατελειμμένες και δεν έχουν τίποτα. Εντάξει, αυτό. Από εκεί δεν περιμένουμε κάτι έτσι κι αλλιώς. Άκρη. Δυστυχώς όμως έχουμε 18 μήνες ένα ξηροθερμικό κλίμα στο νησί μας. Είχαμε ένα περισσινό χειμώνα ελαφρύ, ένα προπερίσσινο χειμώνα ελαφρύ, ένα θερμό καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο Μάρτιος και ο Φλεβάρης ήταν οι πιο θερμοί μήνες των τελευταίων 100 ετών και τα λένε οι ειδικοί, δεν τα λέει ο Χιλετζάκης. Επομένως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο κομμάτι που λέγεται water, νερό, υδροφόρος ορίζοντας, αποθήκη νερού. Ήδη οι Δήμοι και εγώ σαν πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών έστειλα μήνυμα και μέσα από το δικό σας μέσο μαζικής ενημέρωσης πριν από ένα μήνα, ενημερώστε τους παραγωγούς πριν επενδύσουν αν τους κόψετε το νερό. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε πάρει είναι ότι οι στάθμες έχουν πέσει, βλέπουμε φράγματα που είναι άδεια και καταλαβαίνουμε ότι η βαριά βιομηχανία της Κρήτης είναι ο τουρισμός. Δεν μπορούν να αφήσουν τον τουρισμό χωρίς νερό, θα αφήσουν τις καλλιέργειες χωρίς νερό. Δυστυχώς. Λοιπόν. Οπότε έχετε ανησυχία για αυτό. Έχουμε μεγάλη ανησυχία για την ξηρασία. Υπάρχει καλή ανθοφορία μέχρι τις 15 Μαΐου. Θα έχει ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι, δηλαδή ποιες ελιές θα δέσουνε, ποιες δεν θα δέσουνε. Ακριβώς η ίδια ανθοφορία, η πλούσια υπάρχει και στην Ισπανία. Οι Ισπανοί κάνουν μια πρόβλεψη για 1.400.000 τόνους ελαιόλαδο, δηλαδή ξαναπάνε να πιάσουνε τα κορυφή ποσοστά του 19, όταν πέρυσι παράξανε 700.000 τόνους, δηλαδή το μισό. Δηλαδή έχουν 100% διπλάσια παραγωγή από ό,τι είχαν πέρυσι. Ευελπιστώ Θεός και ο καιρός να μας λυπηθεί. Έχουν κάνει όμως μια πρόβλεψη ισπανική για τις, και για δεξαμενές και για λιμνοδεξαμενές. Υπήρχε για... σωστό στρατηγικό σχεδιασμός στην Ισπανία. Ο Ισπανός, εμείς είμαστε αφήστε τα. Ο σχεδιασμός μας τώρα και 20 χρόνια ήταν τελείως λαθασμένος. Θεωρώ ότι η ΚΑΠ αυτή που διανύουμε και η επόμενη που θα, αν είμαστε μέσα και στην επόμενη, αν δεν τις εκμεταλλευτούμε, θα πούμε το λάδι λαδάκι και το ψωμί ψωμάκι. Λοιπόν, κύριε Χιλετζάκη, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό και δεν μπορώ, θα προσπαθήσω να το αλλιεύσω. Ό,τι μπορείτε να αποκαλύψετε. Έρχεται κάτι καλό στον αγροτικό συνεταιρισμό των, των Αρχανών. Ό,τι μπορείτε να αποκαλύψετε. Κάτι έχουν πιάσει κεραίες μας. Ναι, ο αγροτικός συνεταιρισμός Αρχανών Βιοκαλλιεργητών είναι ένας από τους πιο υγιείς αγροτικούς συνεταιρισμούς του νομού Ηρακλείου. Είναι ένας συνεταιρισμός που δεν χρωστάει ούτε ένα σέντς και είναι ένας συνεταιρισμός που έχει αποθήκη χρημάτων, που είναι σπάνιο να τα βλέπουμε σε συνεταιρισμούς. Ναι, όντως, πάνω στο βιολογικό προϊόν και στο λάδι και στο σταφύλι έρχονται κάποιες καινοτόμες ιδέες που το επόμενο χρονικό διάστημα θα σας τις αποκαλύψουμε. Άρα σωστές είναι οι κεραίες μας. Σωστές είναι οι δημοσιογράφοι, πάντα προσεχώς. Προσεχώς. Θέλατε, δεν θέλατε. Σας τα εκμεύσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ εδώ που με φιλοξενήσατε. Και άντε παιδιά, με το καλό, καλό ταμείο να λέμε.